ανθρώπινα είναι οι υπουργέ, κύριε επίτροπε, κύριε εκπρόσωπε της ελληνοκυπριακής κοινότητος ΦΙΔΕΑ, αγαπητοί φίλοι. Επίσης θα ήθελα να καλωσορίσω τους δημοσιογράφους των διαφόρων καναλιών, τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι παρόντες και κυρίως τα παιδιά που έχουν βραβευτεί σε διαγωνισμούς έργων τέχνης. Σας καλωσορίζω όλους στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη που δίδει το Ίδρυμα Αναγνωμένο με την ευκαιρία του 32ου Μαραθωνίου Αγάπης Αγνοωμένη. Μετά τη διάσκεψη θα ακολουθήσει η επίδοση των τιμητικών διπλωμάτων και βραβείων στους μαθητές και τα σχολεία, των οποίων τα έργα έχουν βραβευθεί στο μαθητικό διαγωνισμό παιδιών των δημοτικών σχολείων για έργα τέχνης με θέμα Αγνοωμένη της Κύπρου. Προς τούτο έχουμε την εξαιρετική τιμή να έχουμε μαζί μας τον έτοιμο Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, κύριο Κώστα Γκαλίνη. Τον λόγο έχει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Μουσουρούντης, ο οποίος θα χαιρετήσει τη διάσκεψη εκ μέρους του Μακαριωτάτου, Προέδρου του Ιδρύματος, ο οποίος αφουσιάζει εκτάκτος στο εξωτερικό. Έτοιμε κύριε Υπουργέ, έτοιμε κύριε Επίτροπε, αξιότιμε Προεδρεύουν της Επίτροπης κύριε Οικονομίδη, λυπή προσκεκλημένη, αγαπητά παιδιά. Με ιδιαίτερη συγκίνηση και συνοχή καρδίας πρέπει να πω ότι αποδέχτηκα την ανάθεση από μέρους του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Πέτρου κ. Χρυσοστόμου την εκπροσώπηση της αυτού Μακαριότητος σε αυτή την ιδιαίτερα σημαντική ώρα και να αρθρώσω λόγο ενώπιόν σας για τους αγνοωμένους μας. Και μόνο η λέξη αγνοούμενος στο άκουσμά της δημιουργεί ταραχή στην ψυχή του ανθρώπου. Το να ξέρεις ότι ο άνθρωπος σου σκοτώθηκε στον πόλεμο σε κάνει βέβαια να πονάς, πλην όμως ξέρεις την κατάληξή του όσο οδυνηρή κι αν είναι. Πιστεύεις ότι κάποιοι συναδελφοί του, αυτή η υπηρεσία του, συνέλεξε το λείψανό του και κάποιος ιερέας τον προέβλεψε στην τελευταία του κατοικία με τις ευχές της Εκκλησίας και αυτό σε παρηγορεί. Όμως το να έχει κηρυχθεί ο άνθρωπος σου σε άγνοια, να μην ξέρεις τι απέγινε, αν ζει ή πέθανε, και κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε σε ξένα βάρβαρα χέρια, βέβαια χέρια, αιμοχαρούς κατακτητή, αυτό γίνεται μαχαίρι δίκοπο που ξεσκίζει την καρδιά. Σε γεμίζει αγωνία και θλίψη. Οι λογισμοί τρέχουν και σαν αφρισμένα κύματα απειλούν να σε βυθίσουν στην απόγνωση, κάνουν τα στήθους να βράζουν από θυμό, αγανάκτηση, τα μάτια σου να λύσουν το πρόσωπο με το αλμυρό του πλούτου. Αυτός ο πόνος και η αγωνία του αγνοούμενου μέλους δεκάδων οικογενειών της πατρίδας μας, που συνεχίζεται για 43 χρόνια τώρα, συνέχει τις καρδιές μας και καθιστά πύρινες τις προσευχές μας προς τον Παντοκράτορα και Παντογνώστη Κύριο και Θεό μας. Τον παρακαλούμε ως ομοπάτριδες των δοκιμασμένων αδελφών μας, πάνω απ' όλα όμως ως μέλη του Σώματος του Χριστού, της Αγίας του Εκκλησίας, να κολοβώσει τις ημέρες της δοκιμασίας των ανθρώπων μας, δίνοντας λύση στο δράμα των αγνοωμένων. Ως υπεύθυνοι ποιμένες της Εκκλησίας της νήσου μας, όχι μόνο προσευχόμαστε, αλλά και αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την εξακρίβωση της ζωής του τελευταίου αγνοωμένου μας, είτε αυτός είναι Ελληνοκύπριος είτε Τουρκοκύπριος, καθώς και για την επικράτηση της ειρήνης και την απόδοση ιωσύνης στο λαό αυτού του θαλάσσιου όρους που στις ανατολικές εσχατιές της Μεσογείου προμαχεί της ελευθερίας χωρίς να υπολογίζει θυσίες και αίματα. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα διότι η ζωή του κάθε ανθρώπου, ανεξάρτητα από εθνικότητα, φιλή, γλώσσα και θρήσκευμα, είναι ιερή εφόσον ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού με προορισμό την επίτευξη του καθομοίωση. Συγχαίρουμε τους διοργανωτές του 32ου Μαραθωνίου Αγάπης Αγνοωμένων, ευχόμαστε καλή επιτυχία στη διεξαγωγή του και παρακαλούμε όλους τους αρμοδίους
να εντείνουν τις προσπάθειές τους προς επίλυση του ανθρωπιστικού προβλήματος των αγνοωμένων μας, ώστε με την ανέβρεση και την διακρύμωση της ζωής των αδελφών μας να παρηγορηθούν οι συγγενείς των, να ειρηνεύσουν τις συνειδήσεις των και να επουλωθούν πληγές που τόσες δεκαετίες τώρα προκαλούν αφόρητο άργος στο μαρτυρικό λαό μας. Τελειώνω μεταφέροντας προς όλους τις ευχές του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας κ. Χρυσοστόμου για σύντομη και οριστική λύση του ανθρωπιστικού προβλήματος των αγνοωμένων, για ευόδοση των σκοπών του Παγκυπρίου Ταμείου Αγάπης Αγνοωμένων. Καλό Πάσχα σε όλους τους συμπολίτες μας και σε πατρίδα ελεύθερη. Ανοσιολογιότατε, ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία σας. Να διαβιβάσετε στον Μακαριότατο την ευαρέσκεια μας για τις ευχές τις οποίες έχει παντήρει για το θέμα των αγνοωμένων και για την συνεχή συμπαράσταση και αγάπη του προς την Επιτροπή μας. Το πρόγραμμα του 32ου Μαραθωνίου Αγάπης Αγνοωμένων θα μας αναλύσει ο Οργανωτικός Γραμματέας του Ιδρύματος, κύριος Δήμος Σωμάνης. Επιτρέψτε μου αρχικά να δώσω ένα σύντομο ιστορικό του Ιδρύματος πριν ανακοινώσω το πρόγραμμα του 32ου Μαραθωνίου. Το Ίδρυμα έχει ιδρυθεί το 1983 όταν η Αθλητική Ομοσπονδία Κέντρων Νέτος ΑΟΚΝΕΡ σε συνεργασία με την Παγκύπρια Επιτροπή Συγγενών Αγνωμένων διοργάνωσαν τότε τον πρώτο Μαραθώνιο Αγάπης Αγνωμένων που έκτοτε κατέστη θεσμός και φέτος διοργανώνεται για 32η συνεχή χρονιά. Σύμφωνα με το καταστατικό του Ιδρύματος, ο πρόεδρος του Ιδρύματος είναι ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και Ταμείας ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας. Μόνιμα μέλη του Ιδρύματος είναι τριμελές Προεδρείων της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αγνωμένων, ο Διευθυντής του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κέντρων Νέτος ΚΟΚΕ και οι οποίοι ορίζουν 7 αριστείν τιμέ. Βασική σκοπή του Ιδρύματος, όπως καθηγούνται από το καταστατικό του, είναι η συμβολή στην πρόθεση του θέματος των αγνωμένων και η οικονομική αρρωγή σε οικογένειες αγνωμένων με τη μορφή βοηθημάτων γάμου, σπουδαστικών βοηθημάτων και εκτάκτων βοηθημάτων. Τα έσοδα του Ιδρύματος προέρχονται σήμερα από εισφορές της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Ο 32ος Μαραθώνιος Αγάπης Αγνωμένων διοργανώνεται από τις 2 μέχρι τις 7 Απριλίου του 2017 με σύστημα βοήθεια και σύστημα ανέβρεση των αγνωμένων, αδύνητη ανάγκη για πληροφορίες. Στα πλαίσια του φετινού Μαραθωνίου Αγάπης Αγνωμένων θα πραγματοποιηθούν διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, που στόχο έχουν την ενημέρωση γύρω από τις πρόσφατες εξελίξεις στο θέμα των αγνωμένων και την ευαισθητοποίηση όσων κατέχουν πληροφορίες για αγνοούμενα πρόσωπα και αν τις παραδώσουν στη ΔΕΑ. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων. Κυριακή 2 Τετάρτου, εχθές δηλαδή, ανάγνωση αρχιεπισκοπικής εγκυκλίου στους ιερούς ναούς της Κύπρου και τέλεση μνημοσύνου για τους αγνωμένους που ταυτοποιήθηκαν και δέησης υπέρ ανέπλευσης των αγνωμένων. Σήμερα είναι η δημοσιογραφική διάσκεψη που γίνεται σε αυτόν τον χώρο και στην οποία θα επιδοθούν βραβεία και τιμητικά διπλώματα σε προευθέντες στο μαθητικό διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα αγνοούμενοι της Κύπρου από τον έτοιμο Υπουργό Παιδείας και από τους εκπροσώπους του Ιδρύματος. Αύριο Τετάρτη, 4 Τετάρτου, θα υπάρξει επίδοση υπομνημάτων από κοινές αντιπροσωπείες συγγενών αγνοωμένων και γενικών οργανώσεων στις πρεσβείες των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, στο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Λευκοσία, στο εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο. Την Τετάρτη, 5 Τετάρτου, η ώρα 4 το απόγευμα, θα τελεστεί τρισάγιο και δέηση υπέρ ανέβρεση των αγνωμένων στον τύπο Μακεδονίσσα, προϊσταμένου του Μακαριωτάτου και κατάθεση ανθέωνα ο παιδιά τη Προσφυγική Ακαδημία 1619 και προσκόπου. Και την 5η, 6 Τετάρτου, θα πραγματοποιηθούν εντοσχολικέ εκδηλώσει κατά τι οποίε θα γίνει αναφορά στο θέμα των αγνωμένων και σε άγγιση σεβασμού και εμπέδωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστήσουμε τον κύριο Δήμο Θωμά και να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα που είναι η ταμιακή κατάσταση του Ιδρύματος, την οποία θα δώσουμε.
ενός ηγμένους της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, κυρία Λέα Διολίου, ο Ταμείας του Ιδρύματος, κύριο Σάββας Ολυμπίου. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά να σας καλωσορίσω για ακόμη μια χρονιά στη δημοσιογραφική διάσκεψη που γίνεται με την εταιρεία της διοργάνωσης του Θεόνος του Δευτέρου Ραδονού Αγαλφαλήνου. Το αντίστοιχο εταιρείο Μαραθανία Αγάπης Ακνομένα, η κυρία Ναπόζη Μαθαναπέστη, η οποία είναι η κυρία Μαραθανία, με τους προσπάθειες δημιουργήσεις του Καθάρου Σκαραθμένου, καθώς και την παροχή μου νομικής ενίσχυσης των κυρίων Ακνομένων με την μορφή βοηθημάτων μιλάμε, εκτάκτο βοηθημάτων για την αντιμετώπιση σοβαρών των αγών και σπουδαστικών βοηθημάτων σε εξαρτών των Ακνομένων. Τα έσοδα του Ταμείου προέρχονταν κυρίως από τη διάθεση διακυταρίων στους καθεδρικούς ναούς που καθορίζουν το επίσημο Παναθανίου Αγάπης Ακνομένων. Από την 1η Ιουλίου του 2010, η έκδοση διακυταρίων προς τους καθεδρικούς ναούς έχει σταματήσει και τα έσοδα του Ταμείου που αποδόνται προέρχονται από την έκδοση τις φορές, κυρίως από τις φορές της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου και από το όπλο. Από την έναρξη του Ταμείου του 1993 μέχρι σήμερα, έχουν εισπραχθεί περίπου 916.000 από την πρώτη διακυταρία, ζαρώντας 5.000 από διάφορες φορές και όπως θα αναπτύσσει από όπλους και αναπτύσσει. Επίσης, από την ίδρυση του Ταμείου αυτή σήμερα, όσο και ο νόμος του Αστυνού, όπως είναι στο ίδιο αγωμένο, το σύμβολο ιδιαίτερα τα μέλη του Ειδικού Συμβουλίου του Ταμείου, καθώς και του εκπροσώπου που έχουμε ειδική ενέργεια για την πολύ θετική. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σάρα Μαντιού για την ταμιακή μετάσταση και να προχωρήσουμε στις τελευταίες εξελίξεις για το θέμα των αγνωμένων, για τις οποίες θα μας ενημερώσει ο πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αγνωμένων, κύριος Νίκος Σεργίδης. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω εδώ την Παγκύπριο Καμψίδη του Υπουργού, την επίτροπο προεδρία του Φυσικά Κάγκατα και του Προσώπου του Δημοτικού του Φεβή, του κύριο Καθήκα που μόνο των Εθνικών Ενωμένων, αλλά και όλους εσάς και ιδιαίτερως του εκπαιδευτικού μας και τα παιδιά που μας συγκίνησαν όταν στον πεσσινό μηχανισμό τέχνης με τόσο ενθουσιασμό έλαβα μέρος. Βέβαια, όπως όλοι ξέρουμε, το θέμα των αγνωμένων που ταλαιπωρεί χιλιάδες συνανθρώπους μας εδώ και 43 χρόνια δεν έχει βρει ακόμα τη λύση και η αθροιστική προσπάθεια όλων μας συνεχίζεται, ίσως επιτέλους μπορέσουμε και δώσουμε ένα τέρμα σε αυτή την ανθρώπινη τραγωδία. Μικρή όαση στην πολύχρονη αυτή προσπάθεια για λύση του θέματος αποτελεί η προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της ΔΕΑ, της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνωμένους. Ως γνωστό, από το 2004, όταν πετύχαμε να επαναδραστηριοποιηθεί αυτή η Επιτροπή, η οποία είχε συσταθεί από το 1981, αλλά λόγω της τουρκικής αποτυπώνητας δεν μπορούσε να λειτουργήσει, έχει προβεί μέχρι σήμερα σε 1133 εκταθές και πέτυχε να αυτοποιήσει και να παραδώσει στις οικογένειές του τα οστά 779 αγνωμένων, 595 Ελληνοκυπρίων και 184 Τουρκοκυπρίων. Ιδέα ομολογουμένως έχει να επιδείξει ένα αρκετά αξιόλογο έργο παρά τις πρακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο έργο της λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος και των εδαφικών αλλαγών που υπήρξαν από το 1974, αλλά για μας, και αυτή είναι η πεποίθησή μας, είναι πως το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι η σιωπή που τηρούν αρχές και άτομα που αρνούνται και κατέχουν πληροφορίες διαγνωμένως αλλά αρνούνται να τις δώσουν στην Διερευνητική Επιτροπή. Χωρίς να υποτιμούμε τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της ΔΕΑ, τονίζουμε πως οι οικογένειες των αγνωμένων
αναμένουν περισσότερα. Απλά αναφέρουμε πως τα 13 χρόνια που ασχολείται με το θέμα έχει καλύψει μόλις το 1/3 των περιπτώσεων ακόμα. Με τους πιο μέτρους εκπολισμούς και λαμβανωμένου υπόψη πως τα πράγματα θα γίνονται ολοένα και πιο δύσκολα. Μπορεί κάποιος να φανταστεί πόσα χρόνια ακόμη θα χρειαστούν. Άρα δεν μιλούμε για λύση θέματος πια, αλλά δυστυχώς μιλούμε για διαιώνιση θέματος. Γι' αυτό μαζί με την αμετάθετη θέση μας πως πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε και να δώσουμε κάθε δυνατή βοήθεια στην ιδέα. Θα πρέπει και η ίδια ιδέα από την πλευρά της, να επεξεργαστεί διαργασίες και τρόμους που να καθιστά το έργο της πιο αποτελεσματικό και γρήγορο. Πρωτίστως, πρέπει να επιτύχει να εξασφαλίσει την ειλικρινή συνεργασία και εγούληση από τα εμπλεκόμενα μέλη. Στοιχείο απόλυτα αναγκαίο για την επιτυχία του έργου μας. Να πείσει εκείνους που κατέχουν πληροφορίες και στοιχεία, είτε πρόκειται για επίσημες αρχές, είτε πρόκειται για άτομα. Να τους πείσει πως πρέπει να συνεργαστούν. Τούτο δεν αποτελεί μόνο ανθρώπινο καθήκον, αλλά και νομική υποχρέωση έναντι του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, που σαφώς προνοεί την υποχρέωση να επιτραπεί και να διευκολυνθεί η ελεύθερη πρόσβαση σε οποιαδήποτε πηγή πληροφοριών που θα μπορούσε να βοηθήσει στη διερεύνηση των περιπτώσεων αδειλωμένων προσώπων. Συνακόλουθο της διεθνούς νομολογίας είναι και το ψήφισμα που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 12 Φεβρουαρίου 2015. Που επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά την ανάγκη η Τουρκία και είναι από τις σπάνιες φορές που ψήφισμα διεθνούς οργανισμού καλεί ονομαστικά την Τουρκία να συνεργαστεί με την Διερευνητική Επιτροπή για τους Ενωμένους, παρέχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες αλλά και πληροφορίες για μετακίνηση οστών και για τον τόπο επαναγραφής των μετακινηθέντων οστών που κατέχει η ίδια εκπροστοδότης. Διότι δυστυχώς και πρέπει να τονιστεί. Το πρόβλημα το οποίο είχε αναφύγει τα τελευταία 3-4 χρόνια είναι ότι η Διερευνητική Επιτροπή εντοπίζει ομαδικούς στάφους, οι οποίοι όμως είναι άδειοι. Και επιστημονικά αποδεικνύεται ότι υπήρξε επέμφαση και τα οστά μεταφέρθηκαν αλλού. Και από εκεί και πέρα υπάρχει σιωπή και η τουρκική πλευρά αρνείται να μιλήσει και να πει που τα έχει μεταφέρει. Η ανάγκη να δοθούν πληροφορίες που θα βοηθήσουν το έργο της ΔΕΑ έχει αναγνωριστεί από τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, τους θρησκευτικούς ηγέτες και άλλους παράγοντες στην Κύπρο και το εξωτερικό, που με επανειλημμένες εκκλήσεις τους ζητούν να υπάρξει η αναγκαία ανθρωπιστική συμπεριφορά και προσέγγιση στο θέμα. Εμείς οι συγγενείς των Ενωμένων θέλουν να πιστεύουμε πως ύστερα από 43 χρόνια θα πρυτανεύσει επιτέλους ο ανθρωπισμός και όσοι γνωρίζουν και κατέχουν στοιχεία για Ενωμένους θα τα δώσουν χωρίς δισταγμό και χωρίς αντικαθυστέρηση στη ΔΕΑ, η οποία και θα πρέπει από την πλευρά της να επαναορίσει τον τρόπο λειτουργίας της, ώστε το ερευνητικό της έργο να προχωρήσει με πιο γρήγορους ρυθμούς. Για μας, πρωταρχικός και κύριος στόχος της ΔΕΑ πρέπει να είναι η προσπάθεια να συντομεύσει όσο είναι δυνατό ο χρόνος της αγωνίας και της δοκιμασίας των χιλιάδων συνανθρώπων μας και από τις δύο κοινότητες, που επηρεάζονται και ακόμα υποφέρουν από το τραγικό πρόβλημα των αγνωμένων. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο της Μακεδονίας Επιτροπής Συγγενών Αγνωμένων για την εμπεριστατωμένη ομιλία του και την ενημέρωση του λεπτομερή πάνω στο θέμα και να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις που μπορούν να απευθύνονται στους καθήκην αρμόδιους για το θέμα προς όλους μας και κυρίως στους αρμόδιους, καθήκην αρμόδιους για το θέμα των αγνωμένων, τον έντιμο Επίτροπο Προεδρίας κύριο Φώτη Φωλίου και τον εκπρόσωπο της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας στην ΔΕΑ κύριο Νέστορα Νέστορος. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Δημοσιογράφοι, ερωτήσεις. Αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, το οποίο το ξέρω ότι είμαστε αρκετά καταπληκτικοί, εάν ο κύριος Επίτροπος ή ο κύριος εκπρόσωπος της ΔΕΑ θέλουν να προσθέσουν κάτι, θα καλά να τους ακούσουν. Θέλω
θέλω να συγχαρώ όλους τους συντελεστές αυτής της πολύ σημαντικής προσπάθειας που γίνεται για το αθροδιστικό θέμα των αγνωμένων μας. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μακαριότατο, που δυστυχώς δεν είναι μαζί μας σήμερα, για τις άοπνες προσπάθειες του για να στηρίξει το έργο όλων μας για την επίλυση αυτού του θέματος. Συγχαρητήρια αξίζουν ασφαλώς και στα οργανωμένα σύνολα, στον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Συγγενών Αγνωμένων και όλους τους αρμόδιους φορείς. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον δικό μας εκπρόσωπο στην ΔΕΑ για τις δικές του σημαντικές προσπάθειες και αγώνες στα πλαίσια της Δερευνητικής Επιτροπής των Αγνωμένων, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός στο θέμα αυτό δυστυχώς είναι ο χρόνος. Μετά από 43 χρόνια αναζητούμε ακόμα αγνοούμενους, τελούμε κηδείες και ένας πολύ μεγάλος, σημαντικός αριθμός, θα έλεγα, ανθρώπων μας βρίσκεται στον κατάλογο των αγνοωμένων. Ασφαλώς και οι ευθύνες της Τουρκίας είναι πολλές. Είναι ευθύνες νομικές που πηγάζουν μέσα από αποφάσεις του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι όμως και πολιτικές και ηθικές, ιδιαίτερα απέναντι στις οικογένειες των αγνοωμένων μας που περνούν ένα δράμα τα τελευταία 43 χρόνια. Ασφαλώς, όπως έχει πει και ο κ. Σεργίδης, αποτέλεσμα αυτής της απάνθρωπης, θα έλεγα, πολιτικής που ακολουθεί η Τουρκία είναι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΔΕΑ, η οριακή κατάσταση που βρίσκονται οι προσπάθειες επίλυσης της τραγωδίας των αγνωμένων μας. Ο εντοπισμός λειψάνων Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα μειώνεται δραματικά χρόνο με τον χρόνο και πλήστες των εκταφών που εντοπίζονται υπάρχουν μόνο μεμονωμένα οστά, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις αποτελούν υπολείμματα των σκόπιμων μετακινήσεων και καταστροφών αυτών των ομαδικών τάφων. Και αυτό ασφαλώς είναι το άλλο μεγάλο έγκλημα που έχει επιτελέσει η Τουρκία. Βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση κάποτε. Είναι τραγικό και απαράδεκτο να παραδίδουμε στις οικογένειες για ταφή μεμονωμένα οστά και όχι τα ολοκληρωμένα λείψανα των αγαπημένων τους προσώπων. Δυστυχώς η κατάσταση, όπως έχω πει, είναι δύσκολη και τραγική, όμως έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε την προσπάθεια όλοι μας. Να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι να διευκρινιστεί και η τελευταία υπόθεση αγνωμένου μας. Αν πραγματικά όμως η Τουρκία θέλει έμπρακτα και ουσιαστικά να βοηθήσει στην επίλυση αυτού του θέματος, όπως έχω πει πολλές, δεν είναι πολιτικό το θέμα των αγνωμένων. Είναι καθαρά ανθρωπιστικό. Θα πρέπει πραγματικά να επιτέλους να συνεργαστεί, να δώσει πληροφορίες από τα αρχεία του τουρκικού στρατού στη ΔΕΑ, για να μπορέσει η ΔΕΑ πιο αποτελεσματικά να φέρει πέρα σε αυτό το δύσκολο έργο. Και παρά να γίνονται οι εξαγγελίες της οικονομικής στήριξης από την Τουρκία, επικοινωνιακά τεχνάσματα της Τουρκίας, καλόν θα ήταν η Τουρκία να συνεργαστεί αποτελεσματικά δίνοντας όλες τις πληροφορίες που κατέχει και όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στα αρχεία του τουρκικού στρατού. Θέλω να σας μεταφέρω την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης και προσωπικά του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι θα συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα της προσπάθειας μας. Θα συνεχίσουμε αυτόν τον δύσκολο αγώνα με την προσδοκία ότι η άλλη πλευρά επιτέλους θα αναλάβει τις ευθύνες της και θα συμμορφωθεί με τις επιμηγορίες και τις αποφάσεις
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου, όπως έχω πει. Θέλω να σας πω ότι μόλις την περασμένη εβδομάδα ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον νέο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και για τα θέματα των αγνοωμένων. Και πραγματικά θέλω για ακόμα μια φορά να σας μεταφέρω και την αγωνία αλλά και την αποφασιστικότητα του Προέδρου ότι συνεχίσα είναι και οι προσπάθειες του ιδίου για να επιλύσουμε αυτό το μεγάλο ανθρωπιστικό θέμα. Θέλω να συγχαρώ ακόμα μια φορά όλους τους συντελεστές για αυτήν την πρωτοβουλία, για το μαραθώνιο αγάπης των αγνοωμένων μας και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εκδηλώσεις αυτές, γιατί ξέρετε, με αυτόν τον τρόπο ευαισθητοποιούμε την κοινωνία, τους πολίτες. Είναι μεγάλη η χαρά σήμερα που βλέπουμε μικρά παιδιά, μαθητές, να είναι εδώ μαζί μας και οι εμπειρίες μας από την επαφή αυτή που έχουμε με τα σχολεία, φίλε Υπουργέ, και αυτό είναι προς τιμή σας, είναι ότι αυτά τα μικρά παιδιά γνωρίζουν τι έγινε το 1974, γνωρίζουν για τα θέματα των αγνοωμένων, γνωρίζουν για τα θέματα των εγκλωβισμένων μας. Πραγματικά σας τιμά όλους εσάς και μαζί τους καθηγητές, αλλά και το Υπουργείο Παιδείας και τον ίδιο των Υπουργών. Θέλω επίσης με την ευκαιρία να σας πω ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει όλοι μαζί μια νέα διαφωτιστική προσπάθεια στο εξωτερικό για να πείσουμε και να πιέσουμε την διεθνή κοινότητα ότι επιτέλους μετά από 43 χρόνια πρέπει να πείσουν την Τουρκία να δώσει πληροφορίες και να συνεργαστεί. Και μέσα σε αυτήν την προσπάθεια εμπλέκονται με τον καλύτερο και τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, θα έλεγα, οι απόδημοι μας. Τα οργανωμένα σύνολα των αποδήμων μας, ιδιαίτερα σε ισχυρά κέντρα λήψης απόφασης, όπως είναι στην Αμερική, όπως είναι στην Αγγλία, είναι διατεθειμένοι να στηρίξουν και να βοηθήσουν τις προσπάθειες της κυβέρνησης και όλων μας για να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι στην επίλυση αυτού του ανθρωπιστικού θέματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Προεδρίας κ. Φωτίου τόσο για την εδώ παρουσία του, όσο και για την λεπτομερή ομιλία του και την αποκάλυψη διαφόρων πτυχών του θέματος, τα οποία πιθανόν να μην είναι τόσο γνωστά, και να διαβιβάσει τον παρακαλούμενο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τις ευχαριστίες μας για το συνεχές και έντονο ενδιαφέρον του για το θέμα των αγνοωμένων. Θα ήθελα να προχωρήσω στον Επίτροπο, στον εκπρόσωπο της ΔΕΑ, της Εθνοκυπριακής Πλευράς, στην Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοωμένους, κύριο Νέστορα Νέστορος, ο οποίος, εάν έχει κάτι να μας πει, τον παρακαλώ να προχωρήσει. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Επιτροπής, Αγγλικάς Επιτροπής Αντιλότων Εχμαλώτων και Αγνοωμένων. Θα ήθελα να απευθυνθώ προς τους συγγενείς. Θα ήθελα, οι αγνοωμένοι για μας είναι οι χαμένες ζωές της Κύπρου και χρειαζόμαστε να δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις στις οικογένειές τους όσον αφορά τους νέους τα παιδιά. Γράφουμε ιστορία. Γράφεται ιστορία, όπως μαθαίνετε στην ιστορία του Αυξεντίου, του Παγόρα Παλιγαρίου και άλλων αγωνιστών του 1955-1959, εδώ γράφεται ιστορία πίσω από το κάθε ένα αγνοωμένο του 1974 αλλά και του 1963. Προσπαθούμε να δώσουμε περιεχόμενο σε αυτές τις χαμένες ζωές για να γνωρίζετε κι εσείς αλλά και εμείς ακόμα την ιστορία πίσω από την κάθε χαμένη ζωή της Κύπρου. Αν δεν το πράξουμε, δεν θα ξέρουμε ποιος είναι ο προσανατολισμός μας, ούτε μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι για την πατρίδα μας. Από εκεί και πέρα, η Διερευνητική Επιτροπή έχει καταρτήσει στρατηγικό σχεδιασμό
για τα επόμενα 4 χρόνια, 2017-2020, εντοπίζοντας τις αδυναμίες, τα προβλήματα και προσπαθεί με συγκεκριμένους τρόπους να τα επιλύσει. Και θα τα επιλύσει, γιατί οι συγγενείς και οι απαντήσεις. Το Μάιο, όπως είχαμε πει, θα είμαστε στη Νέα Υόρκη για τα αρχεία των ερευνών. Τον Ιούνιο, το πιο πιθανό, θα βρισκόμαστε στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα αρχεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπάρχουν και άλλα πολλά που πρέπει να γίνουν. Είμαι αισιόδοξος, υπάρχει αισιοδοξία από τους προηγούμενους που έχουν μιλήσει. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι στο τέλος της ημέρας θα μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις συγκεκριμένες στους συγγενείς που τις δικαιούνται, ούτες τις απαντήσεις, αλλά και στα παιδιά, και εγώ έχω παιδιά, να μπορώ να τους λέω τι πραγματικά συνέβηκε σε αυτούς τους ανθρώπους. Ξαναεκφράσω την αισιοδοξία μου, τις ευχαριστίες μου, τις ευχαριστίες στον Επίτροπο, στη Συγγενή, στην Αρχιεπισκοπή, στον Υπουργό για τη συνεργασία. Και για μένα πάντα υπάρχει θετική κοινότητα, έστω και κάτω από τις όποιες δυσκολίες κλπ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστήσουμε τον κύριο Νέσκορα Νέσκορος για τις εξηγήσεις που έδωσε σχετικά με το θέμα των αρμομένων, για να αναπολέσεις οι οποίες απασχολούν την ΤΕΑ, για άλλη τα προβλήματα και για τη στενή συνεργασία του με την Επιτροπή μας και τη συνεχή ενημέρωση. Και τώρα θα προχωρήσουμε στον έντιμο Υπουργό Παιδείας. Ήταν υγείας κάποιο. Έτοιμον Υπουργό Παιδείας, κύριο Σταδί, ο οποίος τον παρακαλώ αν έχει να φωνήσει κάποια ιδέα σχετικά με το θέμα της βράβευσης. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω γενικώς που συναντήσατε σήμερα μαζί σας. Είναι μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι στο συνοδικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής σε μία αυτήν την εκδήλωση. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση μου για τις ενέργειες όλων αυτών των φορέων που εκπροσωπούνται σήμερα γύρω από αυτόν τον τραπέζι. Για το ανθρωπιστικό, όπως πολύ σωστά λέχθηκε, θέμα των αρμομένων μας. Σε αυτές τις προσπάθειες που καταβάλλει η πολιτεία, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεν θα μπορούσε να απουσιάζει, με το δικό του βέβαια ρόλο και δίνοντας το δικό του στίγμα. Έτσι, συμμετέχουμε και εμείς στον διαγωνισμό που έχει διοργανωθεί με θέμα του αρμομένου της Κύπρου. Προκηρύχθηκε αυτός ο διαγωνισμός από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος του Πανκύπριου Ταμείου Μαραθωνίου Αγάπης Αρμομένων και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού κατά την περσινή σχολική χρονιά στο πλαίσιο του 32ου Μαραθώνιου Αγάπης Αρμομένων. Μέσα από τον διαγωνισμό, η προσπάθεια ήταν να ενεργοποιήσουμε τα ευγενικά συναισθήματα των παιδιών, ώστε αφενός να διερευνήσουμε τις εικαστικές δημιουργίες του στην ιστορική και την ανθρώπινη διάσταση του τραγικού προβλήματος των αναμνωμένων μας, αλλά και μέσα ακριβώς από τη συμμετοχή τους, την βιωματική τους συμμετοχή σε αυτόν τον διαγωνισμό, να αποκτήσουν και γνώσεις σε σχέση με την ιστορία του τόπου μας, με την ιστορία αυτού του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης πτυχής του κυπριακού προβλήματος και παράλληλα να αποκτήσουν και δεξιότητες και αρχές και αξίες. Είναι κάτι το οποίο ευρύτερα επιδιώκουμε μέσα από το εκπαιδευτικό μας σύστημα, άρα δεν θα μπορούσε να αποσιάζουμε από αυτήν την ευρύτερη πρωτοβουλία. Όπως γνωρίζετε, φίλες και φίλοι, το ανθρωπιστικό θέμα των αρμομένων, που αποτελεί την πιο τραγική πτυχή της κυπριακής τραγωδίας, βρίσκεται, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, πάντοτε στις προτεραιότητες της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Να σημειώσουμε ότι τα τελευταία χρόνια, μετά από συμφωνία της Ελληνοκυπριακής και της Κυπριακής Κοινότητας και υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, έχει συσταθεί η Επιτροπή έργων των εντοπισμών και την ταυτοποίηση λειψάνων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων απομένων από όλες τις περιόδους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και
μέσα από το έργο της Επιτροπής αυτής έχουν ήδη ταυτοποιηθεί λήψη ένα μεγάλο αριθμό Ελληνοκυπρίων εγγονμένων και έχει δοθεί έτσι τέλος στην άγνοια και το δράμα των οικείων τους. Οι νεκροί τάφηκαν όπως αρμόζει σε ήρωες, τους αποδόθηκαν ιδέως στις τιμές και ελπίδα όλων μας βέβαια, όπως ακούστηκε και από τους υπόλοιπους συνομιλητές εδώ, είναι να ενδυναμωθούν αυτές οι προσπάθειες, να δοθούν οι πληροφορίες από αυτούς που τις κατέχουν και να ολοκληρωθεί το συντομότερο η προσπάθεια για διακρύβωση της τύχης όλων των αγνωμένων. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ ειδικά στα παιδιά που βρίσκονται σήμερα εδώ. Θέλω από καρδιάς να τα ευχαριστήσω, αλλά και να τα συγχαρώ, διότι αφιέρωσαν σημαντικό μέρος από τον ελεύθερο τους χρόνο και έκαναν πάρα πολλές προσπάθειες, σε συνεργασία βέβαια με τους εκπαιδευτικούς τους, για να εκφράσουν δικαστικά τους προβληματισμούς τους για ένα τόσο σημαντικό και ευαίσθητο ανθρωπιστικό θέμα. Σας συγχαίρω, παιδιά, γιατί εκτός από τον κόπο σας, έχετε αναδείξει και τον ενθουσιασμό σας και την πρωτοτυπία σας και το μεράκι σας για αυτόν το ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα. Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανκύπριου Ταμείου Μαραθωνίου Αγάπης Αγνωμένων, τόσο για την διοργάνωση του Πανκύπριου Αυτοδιαγωνισμού, όσο και για τη συνεργασία που διαχρονικά αναπτύσσει με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Βέβαια, θερμές ευχαριστίες θα απευθύνουμε και στους άλλους φορείς που εκπροσωπούνται σήμερα εδώ. Έχουμε με όλους μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και ιδιαίτερα βέβαια και με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου που μας φιλοξενεί σήμερα εδώ. Την ευχαριστούμε για την ευρύτερη στήριξη που παρέχει στην όλη προσπάθεια. Τις ευχαριστίες μας στον έντιμο Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Καδί για την ομιλία του και για τη συμπαράσταση την οποία ανέκαθεν είχε προς την Επιτροπή μας και την κλείνει την ενημέρωση όσον αφορά το θέμα των βραβεύσεων. Η παρουσία του εδώ είναι πραγματικά μας τιμάει ιδιαίτερως και τον ευχαριστούμε πολύ. Θα προχωρήσουμε τώρα στον κύριο Ανδρέα Βλάμη, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για την βράβευση. Απονομή βραβείων του διαγωνισμού για τη δημιουργία έργων τέχνης με θέμα οι αγνώμενοι της Κύπρου.